Γεια σας! Γεια σας! Χαίρετε! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά για αύριο! Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και είναι Αριστοτρίτη και δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου μας. Μάλιστα. Και είμαστε σε άλλο πλατό. Ναι. Είμαστε στο γραφείο της δόκτωρας Αριστονίκης Θεοδοσίου στο χωριό. Στην Καλαβασό. Έχουμε μια αυτοσχέδια. Ελπίζω να μας ακούτε καλά, γιατί κάναμε πολλές μανούβρες μέχρι να βρούμε το κόλπο. Θες να δείξεις του κόσμου το... Δείξε τους εσύ. Εσύ που είσαι ξαναγίστρα καλή. Τώρα? Μετά. Τι θα πούμε σήμερα? Τι θα πούμε? Θες να πούμε πώς ήταν η χρονιά μας? Ενδιαφέρον. Ξεκινάς. Το 2019 δεν βρήκα τη φλούρη στη Βασιλόπιτα. Ναι, αλλά πήγε τέλεια. Ήταν μια καλή χρονιά. Ναι. Ήταν μια καλή χρονιά. Είχε και άσχημες στιγμές, δεν μπορώ να πω. Εντάξει ρε παιδάκι, μου θα είναι όλα καλά, κάτσε ρε, λίγο πιπεράκι. Μου είπαν όμως να μην είμαι γκρινιάρα. Γιατί όταν έκανα εκείνο το vlog για το οδηγός επιβίωσης εορτών, μου έγραψα 2-3 τύπησες, γιατί είσαι τόσο γκρινιάρα, γιατί είσαι τόσο γκρινιάρα. Πώς ήταν η χρονιά μας το 2019. Ήταν μια χρονιά πολύ δημιουργική, πάρα πολύ δημιουργική, είχε πάρα πολύ δουλειά, είχε πάρα πολύ δουλειά στην τηλεόραση. Είχε πάρα πολύ δουλειά στο κανάλι στο YouTube. Είχε πάρα πολύ δουλειά στο σπίτι. Με το σύζυγο. Πάρα πολύ. Είχε μετακομίσεις. Είχε μετακόμιση. Είχε σοβαρές αποφάσεις ζωής. Είχε ένα ολόκληρο βιβλίο που γράφτηκε το 2019, ο ψυχολογικός πόλεμος. Το οποίο σκίζει. Σήμερα που γυρίζουμε το vlog, ξέρετε που το γυρίζουμε, τη μέρα των Χριστουγέννων το γυρίζουμε. Ήρθαμε εδώ στο τραπέζι, μην δεν λέμε ψέματα. Και το γυρίζουμε τώρα, έφερα εδώ πέρα τα αυτοσχέδια μου, για να μην θέλει κουμπάρα να έρθει η παραμονή που το χρόνο. Που θα μαγειρεύει. Μας, γιατί θα έρθουμε εμείς εδώ στο χωριό. Ναι, γιατί θα μαγειρεύω όλη μέρα, ναι. Λοιπόν, εσύ που θα πεις για τη χρονιά, θα πεις για φαγητά που μαγειρέψες. Λοιπόν, και... έγραψα το βιβλίο, ναι. Ήταν μια ευχάριστη χρονιά γιατί τα παιδιά ήταν από τις περισσότερες μέρες του χρόνου στο εξωτερικό. Και πολύ επιτυχημένοι στους κράτους που. Ναι, επίσης τα παιδιά μου παίρνουν ψηλότερους βαθμούς από ό,τι έπαιρνα εγώ στην ηλικία τους, το οποίο είναι εξαιρετικό και υπέροχο. Εντάξει, είχαμε και δυσκολίες, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν είχαμε δυσκολίες. Θα σου κάνω εγώ μια ανασκόπηση της χρονιάς σου. Λοιπόν, θα την ονόμαζα το 2019, εάν έβαζα ένα τίτλο για σένα, θα έλεγα η χρονιά που δημιουργούσες και αναδημιουργούσες ξανά και ξανά. Παραδείγματος χάρη, τελείωσε με επιτυχία μια πολύ ωραία εκπομπή που ήταν κόσμημα για την Κυπριακή τηλεόραση και αυτό το λέω εγώ, δεν σου ζητώ να το σχολιάσεις. Υπάρχει όμως η εκπομπή στο κανάλι, σε ολόκληρο playlist και 300 τόσες εκπομπές. Υπάρχει, ήταν μοναδική στο είδος της και πραγματικά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί αν δεν ήσουν εσύ δεν θα γινόταν όλη αυτή η καλή δουλειά. Τέλος πάντων, για σένα μιλάμε τώρα. Είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, και εκεί πέρα λοιπόν στο μετέχμιο που αποφασίζεις μετά από μια πολύ δύσκολη απόφαση να τερματίσεις χωρίς να το έχεις πολύ σκεφτεί το κομμάτι αυτό. Γιατί δεν το είχες προαποφασίσει. Δεν το είχα προγραμματίσει, όχι. Δηλαδή, στην αρχή του 2019, αν με ρωτούσες πόσα χρόνια ακόμη θα κάνεις τηλεόραση, θα έλεγα 5-6 χρόνια. Δεν θα έλεγα 5-6 μήνες ή 8-9 μήνες. 8 μήνες όσο πήγα. Και λοιπόν, εκεί που αποφασίζεις. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν να πάρω αυτή την απόφαση και ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν δύσκολη τη δουλειά μου στην τηλεόραση. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ξέρετε πόσο καλό μου κάνατε. Εγώ δεν τους ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς, που είναι πολύ σπουδαίο. Okay. Γιατί δεν ήταν δύσκολη. Κλαίει την εκπομπή, κομματούτη. Όχι, μπορεί, δεν... έχουμε το κανάλι, το κανάλι αγάπη καλύτερο μου γλυκιά, από την εκπομπή. Δεν κλαίω την εκπομπή. Απλά κοιτώντας τηλεόραση. Λυπάμαι που θα. Δεν με νοιάζει αυτούς που θα λυπήσω. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Κοιτώντας τηλεόραση, λέω ρε παιδιά, αυτό που γινόταν με εκείνη την εκπομπή δεν υπάρχει πλέον. Και είναι κρίμα αυτό.
Δηλαδή, ναι, όμως, είναι κρίμα γιατί ήταν μια ψυχοφέλη. Όμως κάνουμε πράγματα στο κανάλι, σίγουρα, στο YouTube, σίγουρα. Είναι επίσης ψυχοφέλημα. Εγώ δεν τους ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, εγώ τους ευχαριστώ. Εντάξει. Από τα βάθη της καρδιάς. Γιατί με εκνεύρισαν και δεν μου έχει με τον ίδιο τρόπο ακόμη. Που όταν παραιτήθηκα από το δημόσιο, τη μέρα που παραιτήθηκα από το ειδικό σχολείο, ειδικό γυμνάσιο Λευκωσίας, πήγα και τους πήρα λιβανέζικα γλυκά, αυτά τα πολύ ωραία, τα σιροπιαστά, στην συνεδρίαση του συλλόγου και είπα τα θερμά μου ευχαριστώ στη διευθύντρια του σχολείου εκείνου που μου κάνει τη ζωή δύσκολη και κατάλαβα ότι δεν είμαι ειδική δασκάλα, ότι είμαι ψυχολόγος και έφυγα, σοβαρά. Τώρα εντάξει, δεν υπήρχε κάποιον πρόσωπο συγκεκριμένο που μου κάνει τη ζωή μου δύσκολη, γενικά ήταν δύσκολη φάση με την εκπομπή, αλλά εντάξει. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που νόμιζαν ότι άστι μωρέ, μην της δίνεις σημασία, τι απαιτήσεις έχει και δεν μπορεί μακριά από την τηλεόραση και δεν μπορεί η Θέκλα χωρίς τηλεόραση. Τι καλά που μπορώ, τι ωραία που μπορώ. Δεν την ξέρουν καλά τη Θέκλα μάλλον. Τέλεια μπορώ, μια χαρά μπορώ. Εγώ ευχαριστώ τους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μου δύσκολη, πραγματικά, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μου εύκολη, γιατί ήταν άνθρωποι που στάθηκαν πολύ δίπλα μου στην τηλεόραση. Ήταν ο σκηνοθέτης μας ο Λίζος ο Μαρκίδης, η Σπυρουλέα Σόντου που βοήθησε πάρα πολύ, η Δέσποινα Κολοκοτρώνη, η διευθύντρια τοπικών παραγωγών βοήθησε πάρα πολύ. Υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν στην εκπομπή και σε εμάς και βοήθησαν. Και εντάξει, όλα είναι για καλό. Κοίταξε να δεις. Όταν το ζεις και το βιώνεις και παίρνεις εσύ την απόφαση, ο στάδιο αποδοχής για να περάσεις την επόμενη φάση, πολύ καλά έκανες και τους συγχώρεσες. Γιατί σε βοήθησαν. Κόρη μου, εγώ όμως, γιατί σε βοήθησαν να πάρεις αυτή την απόφαση που τελικά είναι πολύ καλύτερη από για σένα. Η ζωή μου σήμερα. Και είναι πολύ καλύτερη, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ένα χρόνο πριν. Και πολύ πιο ελεύθερη. Καλύτερη ζωή. Εγώ που σε ζούσα όμως, σαν φίλη καρδιά σου που είμαι, δεν μπορώ να τους συγχωρήσω γιατί έβλεπα πως ήσουν, πως στεναχωριόσουν τότε. Και στεναχωριόμουν γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Εμπορούσες, έκανες πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι θυμωμένη ακόμα μαζί σου. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν. Δεν είμαι. Και... Δεν είμαι κολλητή με την πρώην πεθερά μου. Τι άλλο δεν καταλαβαίνεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Πολλά καλή πρώην πεθερά μου. Πάρα πολλά καλή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα εκεί στο μετέχνιο παίρνεις μια πάρα πολύ ωραία απόφαση. Και το γυρνάς στο YouTube. Το οποίο ήταν φοβερή η κίνηση. Και θυμάσαι ότι σου είχα πει δεν θα κάνω τηλεόραση και μου είπες όχι θα κάνεις. Ναι. Σου είπα δεν θα πάω σε άλλο κανάλι και μου είπες όχι θα πας. Είδες που δεν πήγα. Καλά ούτε εσύ με ήξερες καλά. Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν ξέρω τη δυναμική της τεχνολογίας. Γιατί δεν ασχολούμαι καν μαζί της. Τηλεόραση τελείωσε, αγάπη μου. Τηλεόραση τέλειωσε. Και εγώ ο λόγος που το λέω είναι γιατί δεν ήξερα τη δυναμική που έχει αυτό το μέσο. Το οποίο τώρα το είναι το παρόν και το μέλλον. Το YouTube, το Vivo ή δεν ξέρω οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μπορεί να φιλοξενεί τα βίντεο στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή το YouTube η μεγαλύτερη πλατφόρμα που φιλοξενεί βίντεο, κάποια στιγμή μπορεί να είναι άλλη πλατφόρμα. Είναι το παρόν και το μέλλον. Οι άνθρωποι που βλέπουν τηλεόραση είναι το 20-25% από αυτούς που βλέπουν, που μπαίνουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ο κόσμος που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης είναι δεκαπλάσιος ή τέλος πάντων πενταπλάσιος από τον κόσμο που χρησιμοποιεί την τηλεόραση. Οκ, okay, μαζί σου. Καταλάβεις δεν τι το εννοώ. Γνώριζα αυτό. Ναι, εγώ το τώρα γνώριζα. Το βλέπω. Έχει καιρό μου, σας το λέω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά το βιβλίο το οποίο σκίζει, εγώ πιστεύω σε αυτό το βιβλίο πάρα πολύ και στα προηγούμενα πιστεύω. Δεν σπέρχεσαι και πρώτη σελίδα. Αλλά το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί δεν υπάρχει άλλο σαν αυτό στη βιβλιογραφία. Και θεωρώ ότι και στα ελληνικά θα ασκήσει, αλλά το πιστεύω πολύ και για μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Άμα μας το ζητήσουν, να το μεταφράσουν. Αν είναι τρελίαδες το ζητήσουν, σημαίνει δεν ξέρουν καθόλου από προώθηση βιβλίων. Sorry, αλλά εγώ τα λέω αυτά. Εγώ λέω τίποτε, κόρη. Μην λες τίποτα. Κόρη, εγώ ξέρεις ότι μπήκα προχθές. Ήθελε ένας φίλος να του στείλω το link στο διαδίκτυο πώς να παραγγείλει το βιβλίο. Και μπήκα προχθές και πρόσεξα ότι είχε δεύτερη ανατύπωση το βιβλίο και πήγε στις 5.000. Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες. Δεν το ήξερα. Όχι, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το βιβλίο, γιατί ζούμε σε εποχή ψυχολογικού πολέμου. Όχι ψυχρού πολέμου, ψυχολογικού πολέμου. Και νομίζω, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο, θα πάει πάρα πολύ καλά. Και σε άλλες γλώσσες και σε αυτήν θα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι το 2019 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για σένα. Με πολλή δουλειά φυσικά. Κάνεις πάρα πολλή δουλειά. Και αρχίζει να βγαίνει. Κάνα και σπίτι δουλειά.
Κάνεις και σπίτι δουλειά, δίνεις ενέργεια και στο σπίτι και, στην και στα επαγγελματικά σου. Εγώ νομίζω ήταν πολύ σημαντική χρονιά για το ζευγάρι μας με τον Παναγιώτη αυτή, το 2019. Νομίζω ότι έχει εδραιωθεί η σχέση μας και έχουμε επιλύσει πολλά θέματα που έχριζαν επίλυση από τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ ένα ζευγάρι όταν έρχεται κοντά, φέρνει μαζί του διάφορο καθένα στη δική του κληρονομιά. Τα ψυχολογικά του. Τα δικά του βαρύδια και ειδικά μετά που πήγαμε στο χωριό, ξανασυναντηθήκαμε με τον άντρα μου με ένα πολύ ουσιώδη και κέριο τρόπο. Κατασκοτωθήκαμε πολλές φορές, τσακωνόμαστε, ξέρεις, τα φυσιολογικά ζευγάρια τσακώνονται. Αλλά νιώθω ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά από ποτέ. Και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Και εγώ είμαι χαρούμενη για εσάς. Ευχαριστούμε, κουμέρα. Είναι κουμπάρα του Παναγιώτη Αριστονίκη. Στο γάμο μου είχαμε δύο κουμπάρες, την ξαδέρφη μου τη Σοφία που ήταν δικιά μου κουμπάρα και η Αριστονίκη του Παναγιώτη. Άστε τώρα που την έκλεψα. Λοιπόν, αρκετά για τη δική μου χρονιά. Η δική σου χρονιά ανασκόπηση. Είχε μια εκπομπή που μου άρεσε πολύ, αλλά κόπηκε. Η χρονιά της αριστερά. Κοίταξα, την αγαπώ πολύ την εκπομπή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν κόπηκε, την έκοψες. Ναι. Ωραία. Ναι. Για να λέμε τα πράγματα. Δεν υπέγραψα για τρίτη χρονιά. Ωραία. Στεναχωρήθηκα γιατί ήταν παιδί μας, ήταν μέρος της ζωής μας και την αγαπούσα πάρα πολύ και έδινα πάρα πολύ ενέργεια για αυτή την εκπομπή. Φυσικά αυτόν τον χρόνο, από την ώρα που σταμάτησε μέχρι τώρα, κατάλαβα πόση πολλή ενέργεια έτρωγα σε αυτή την εκπομπή που έκανα μόνο μια κάθε Πέμπτη, έτσι, σκέψου εσύ που ήσουν κάθε μέρα εκεί. Ενώ τα βράδια που διάβαζα 2-3 μέχρι 2-3 ώρα το πρωί για να καλύψω τα θέματα. Μαζόχα γυναίκα. Και τώρα κουράστηκα πάρα πολύ πνευματικά. Δηλαδή είμαι σε μια περίοδο που δεν αντέχω ούτε άρθρο να γράψω. Μου βγήκε πάρα πολύ αυτό. Εκεί θέλεις να τη συνεχίσω. Νομίζεις ότι δεν σε σκεφτόμουρα και σε ρωτώ όταν τη διέκοψα. Λοιπόν, ήταν δύσκολο το 19. Αλλά επίσης έχει και πολύ καλές στιγμές για μένα. Με έχει φάει, είναι η χρονιά της μετακόμισης, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς θα πάει και το 20 αυτό το πράγμα με τη μετακόμιση. Έχω κάνει μέχρι τώρα 3 μετακομίσεις. Θέλω πάρα πολύ να μετακομίσω εντελώς εδώ. Ναι, τώρα έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλήθεια, γιατί με έχουν φάει δρόμοι. Θυμάσαι, πριν πόσα χρόνια σου έλεγα, πριν 3 χρόνια. Σου λέγα, βρες ένα σπίτι σε ένα χωριό και μετακόμισε να πνάσεις. Μα δεν γίνεται, μα δεν είναι δυνατόν. Είδες που είναι δυνατόν άμα θέλεις και αν προσπαθείς. Είναι. Θυμάσαι που σε κούρτιζα. Ευχαριστώ που με κούρτιζες. Παιδί, αλήθεια, σοβαρά τώρα. Με κούρτιζες. Σοβαρά. Όπως εσύ έχεις κουρδίσει την κόρη μου να σπουδάσει ψηφιδικηγόρος και σε ευγνωμονεώνει γι' αυτό, όπως έχεις βοηθήσει τα παιδιά μου στους άλλα πράγματα, πρέπει να παραδεχτείς ότι εγώ σε κούρτιζα. Σου είπα πιο χωριό, είπες όμως. Ευχαριστώ που με κούρτιζες. Πραγματικά εδώ πέρα είναι ανάσα ζωής. Είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ. Μακριά από τη τοξικήλα που υπάρχει στον άλλο χώρο. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε. Είναι ανάγκη να μάθω και τα δικά σου οικογενειακά, ξέρω τα δικά μου. Λοιπόν, με πήρανε στο ΕΧΠΑ, πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Ναι, το μεταδιδακτορικό. Βιβλίο δεν έχει άλλο για... Κόρη μου, πώς έγραψες ως τώρα. Είμαι στο 12ο. Έχει γράψει 12 βιβλία η γυναίκα και λέει λοιπόν, δεν έχει βιβλίο άλλο. Πνάσε! Δεν μπορώ ούτε παράγραφο για να γράψω. Ναι, είμαι κουρασμένη. Σε κουράσου και επίσης σταμάτα να κάνεις 17 διαφορετικά φαγητά σε κάθε τραπέζι. Έχω βγάλει τη δημιουργικότητά μου στο φαγητό τώρα. Το καταλάβαμε. Το κάνω για άλλο φυσικά, για όχι. Δεν τα δοκιμάζω όλα. Δεν τα τρώει όλα. Αυτό είναι αδύνατη. Ενώ εγώ σήμερα τολμώ να πω ότι φάγα τα πάντα όλα και ήταν τέλεια. Μ' αρέσει να σας ευχαριστώ που το βλέπω που το ευχαριστιέσαι τον τρώτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Θέλω όμως, έχω πολλά πράγματα ακόμα να κάνω. Πες και μας. Το 20 θέλω έτσι να είναι λίγο πιο δημιουργικό ακόμα. Τι θες να κάνεις? Θέλω να προχωρήσει η έρευνά μου, θέλω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεσαι κάτι να πούμε στον κόσμο για την έρευνα? Τώρα είμαστε σε... θέλω ένα πράγμα, θέλω να κάνουμε ένα άλλο βιντεάκι. Εντάξει, θα το κάνουμε. Ό,τι θέλεις, το είμαστε οποίο εδώ θα εμείς. Μιλούμε για τους συμβούλους, γιατί ναι. Κάνουμε μια έρευνα μέσα στην έρευνα, όπου ψάχνουμε να δούμε όλο το υπόβαθρο κάποιου σύμβουλου, δηλαδή... αν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος που τους στηρίζει, κάποιος σύλλογος που τους... Σύμβουλοι τι είναι ο σύνδεσμος? Σύμβουλοι ψυχικής υγείας και τα λοιπά. Okay. Που δηλώνουν ως... Όχι ψυχολόγοι. Όχι ψυχολόγοι. Σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Αν υπάρχει κάποιο πτυχίο που τους δίνει αυτή την ιδιότητα,
Αν υπάρχει κάποιο σύνδεσμο που το στηρίζει, αν υπάρχει κάποιο σύλλογο. Στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αυτή. Στην Κύπρο. Γιατί η έρευνα αυτή είναι πανευρωπαϊκή και εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι της Κύπρου. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά κρασιά. Τέλος πάντων, είναι κάτι που μου το έχουν ζητήσει οι συνεργάτες μου στο ΕΧΠΑ, οπότε είναι ένα κομμάτι που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Το ΕΧΠΑ τι σημαίνει? Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. ΕΧΠΑ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό. Και εντάξει, θέλω να κάνω πιο πολλά πράγματα για την έρευνα. Θέλω να γράψω και το επόμενο βιβλίο, το οποίο θα είναι... Τι θα είναι, βιβλίο ή παραμύθι? Όχι, θα είναι ψυχοθεραπευτικά, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πας αλλού! Πιο ενήλικα πράγματα. Wow, γιατί μου γουστά. Έχουν κάνει πολλές φορές, έτσι, με ρωτούν πάρα πολύ συχνά, γουστά. Γιατί όλα σου τα βιβλία είναι παιδικά. Θα γράψεις ιστορίες ψυχοθεραπείας ενηλίκων. Ναι. Να με βάλεις ένα μέσα. Δεν ξέρω ακόμη. Πιο πολύ θα είναι προσωπικά βιώματα, με έναν τρόπο... Θα είναι στυλ παραμύθι? Όχι, θα είναι στυλ μυθιστόρημα, εννοώ. Θα είναι βιωματικά, πώς περνάς από στάδιο σε στάδιο για να φτάσεις στο κομμάτι του να είσαι ένας πιο ολοκληρωμένος και ισορροπημένος άνθρωπος. Ωραία. Ένα ταξίδι. Ψυχοθεραπευτικά ταξίδια θέλω να το ονομάσω. Τέλεια. Μην λες τον δήλωση των πάρων. Registered. Ναι, ψυχοθεραπευτικά ναι. Ταξίδια, μην το πάρει κανείς άλλος αν ίδιος δεν έχει πάρει φυσικά. Αυτό θέλω να κάνω. Μην τα μπορείς γενικότερα... να πεις ψυχοθεραπευτικές διαδρομές. Ναι, ναι. Ενώ πρέπει να βρεις... Αυτά. Και ηρεμία. Και υγεία. Εσύ έχεις και τα παιδιά που είναι στην εφηβεία. Υγεία και ηρεμία. Πάνω απ' όλα. Έχεις και τα παιδιά που είναι στην εφηβεία. Ας τα πάνε. Λοιπόν. Αυτά. Αλλά ήταν μια καλή χρονιά το 19, με τα κακά και με τα καλά. Ναι, το καλοκαίρι μου έλεγε, κάθε καλοκαίρι είναι όλα χάλια και τώρα και τα γίνεσαι τα ξεπέρασες. Το πιο αρνητικό από όλα το 19 ήταν το κομμάτι του ατυχήματος. Είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα η Αριστονίκη, το οποίο την τράνταξε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Ακόμη έχεις τους... Τις... Όχι, μου περάσανε οι Ήλιγκοι. Είχε χτυπήσει στο ραφιέ, είχε να κουνηθεί ο αυχή. Αλλά αναθεώρησα πολλά πράγματα. Επειδή εγώ είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος και όταν ακούσω ότι κάποιος έχει πάθει κάτι, παθαίνω έτσι μια πολύ έτσι αίσθηση, θέλω να τον βοηθήσω, να δώσω. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν, εκτός από σένα, δεν υπήρξαν άλλοι άνθρωποι που να συγκινηθούν εκτός από σένα και τους πελάτες μου, τους οποίους είναι αδερφοί μου, είναι οι συγγενείς μου οι πελάτες μου, έτσι τους βλέπω. Τους αγαπώ πάρα πολύ και εκείνοι με αγαπούν. Και εκείνοι σε αγαπούν και το ξέρω πολύ καλά. Εκτός από σένα και τους πελάτες μου, δεν υπήρξαν άλλοι άνθρωποι που να συγκινηθούν. Και αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ, με έκανε να αναθεωρήσω πάρα πολλά πράγματα και να πω τι κάνεις βρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Για κόψε λίγο. Αυτό που λέει, να μην ρίχνεις τα μαργαριτάρια στους σκύλους. Ναι. Δηλαδή και... δίνουμε, αλλά να δίνουμε εκεί που αξίζει τον κόπο να δώσουμε και που αυτοί οι άνθρωποι που θα δώσουμε θα το πάρουν και θα το εκτιμήσουν και θα είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή είναι κρίμα εσύ να τρέχεις όταν ο άλλος δεν είναι καλά και εσύ να πάθεις κάτι τόσο σοβαρό και να μην... Ήταν το μάθουν κιόλας. Πιο πολύ δεν ήταν το ατύχημα που πραγματικά είχα... Κινδύνευσες, κόρη. Ήταν επικίνδυνο, θα μπορούσα να είχαμε πεθάνει. Θυμάσαι τι έγινε την ώρα? Ναι, θυμάμαι. Με το τηλέφωνο? Ναι, θυμάμαι. Σε έπαιρνα τηλέφωνο χωρίς να το ξέρω. Ενώ από μόνο το τηλέφωνο επέλεξε εσένα να πάρει τηλέφωνο, ενώ δεν ήσουν το νούμερο που είχα πάρει τελευταία. Αυτό το πράγμα. Και... είχα πολύ καλό γιατρό, τον Θεοδόση Πετρίτη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησε. Α, τον αδερφό μου. Τον αδερφό σου. Με πείς το Θεοδόση. Ναι. Έχω και λίγο ατσχάιμερ από το 19, ναι. Και πραγματικά και τον τωρινό μου τον με βοήθησε πάρα πολύ, τον Γκρίσο, τον Παναγή, με τους Ηλίγκους. Και εκείνον τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πέραν από όλο αυτό που ήταν δύσκολο, γιατί για τρεις εβδομάδες είχα χέρι στο γύψο, πιο πολύ με πόνεσε η αδιαφορία των ανθρώπων που εγώ δεν ήμουν καθόλου αδιάφορη για αυτούς. Με πόνεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το φυσάω και δεν κρυώνει ακόμη, για να καταλάβεις. Ναι, όμως αυτό δεν σε απελευθέρωσε. Αυτό δεν σε βοήθησε να μετακομίσεις.
Με βοήθησε, με βοήθησε. Και μεταφορικά. Με βοήθησε. Να αλλά... πεις ότι εγώ δεν θα σταματήσω να ξοδεύομαι για ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν μόνο το συμφέρον τους και δεν τους νοιάζει για μένα ουσιαστικά. Κοίταξε να δεις. Στο τέλος της ημέρας σε βοηθάει αυτό. Mm. Και είμαι σίγουρη ότι όταν θα μετακομίσω θα με βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γιατί... Ένα μου θα φύγεις από την τοξικότητα. Ακριβώς. Απλά είναι πολύ λυπηρό και με πόνεσε πάρα πολύ. Shit happens. That's my motto. Shit happens. Εγώ που την πρώτη ημέρα που σε γνώρισα, φιλενάδα, το 2011 σου είχα πει. Όχι την πρώτη ημέρα. Από τον πρώτο μήνα μου, το δεύτερο μήνα. Ξέκοψε που τούτη την κατάσταση. Είπα σου, είσουπα. Είπα σου, φύγε από τους τοξικούς. Είπα σου, εγώ σηκώθηκα από την Πάφο και ήρθα Λευκωσία. Φύγε και σου είπα από την αρχή. Μετακόμισε, τότε ήταν πριν να με πιάσει η μανία με τα χωριά σου, πέρα Λευκωσία. Θυμάσαι, σου είπα, μετακόμισε Λευκωσία. Φύγε. Οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Τώρα λέω το κλισέ καρα κλισέ και οι φίλοι είναι συγγενείς που διαλέγουμε. Όμως, μέχρι σε ποιαν ηλικία θα είμαστε βαλτωμένοι μέσα σε επιλογές που δεν ήταν δικές μας. Και να βασανιζόμαστε και να ξαναπηγαίνουμε, να χτυπούμε με το μέτωπο πάνω στον τοίχο με την πέτρα, να ματώνουμε, να πηγαίνουμε πίσω, να ξαναχτυπούμε. Πω κάνει, φτάνει. Φτάνει, shit happens. Ξέρεις ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι πρέπει, έρχονται σε μια φάση που αναγκάζονται να κάνουν αυτή την αποκοπή από τα ίδια στα παιδιά. Ξέρω. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, να έχει ένα παιδί 40 ετών, μωρό, να είναι ηλικό παιδί. Το οποίο να έχει βγει ένας κοινωνιοπαθής, μια κοινωνιοπαθητική προσωπικότητα, μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα και πρέπει να κόψει. Κανεί. Δεν λέω ότι κάποιος έχει διάγνωση. Είναι όλοι αδιάγνωστοι αυτοί που τους οποίους κόβουμε. Έτσι. Κανείς δεν είναι διαγνωσμένος, αλλά κανεί. Κανεί. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την οικογένεια, αλλά την αληθινή οικογένεια. Εγώ μπορούσα και εσύ να μην μου κόρη. Λοιπόν, γράψτε μας και εσείς τα σχόλια, όσα γράφονται φυσικά, για το πώς ήταν το 19 σας, πώς εύχεστε ή προγραμματίζετε ή οραματίζεστε να είναι το 20 σας. Και εγώ απόψε θα σας κάνω ένα vlog το βράδυ για τα resolutions, New Year resolutions. Και η άποψη που έχω για αυτά, resolutions σημαίνει αποφάσεις που παίρνεις για να αλλάξεις μέσα στον νέο χρόνο. Και τι άποψη έχω για αυτά. Τώρα... Εσείς μείνετε εκεί που κάθεστε, εγώ θα πάρω το τηλέφωνο και θα σας κάνω μια μικρή περιδιάβαση στο γραφείο της Αριστονίκης μας. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι το ταβάνι που είναι με ξύλο. Δεν είναι ο καναπέ. Πού κάθεσαι εσύ, σε αυτή. Εγώ εδώ. Εσύ κάθεσαι εδώ στο κουβουκλίο σου. Εντάξει, τώρα τα έχουμε βάλει εκεί πέρα για να έχει καλύτερο φωτισμό. Θα σας τα δείξω όλα. Αν θέλετε ψυχολόγο, θα κλείσετε να δείξετε στον ίδιο, θα έρθετε στην Καλαμαζό. Άντε, γεια! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Σας αγαπώ! Bye!